Κυρίες και κύριοι, εμείς συνεχίζουμε τις αναλύσεις μας, αλλά σε διαφορετικό κλίμα τώρα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαγάκη, τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Εύρου. Κύριε Γιαγάκη, γεια σας. Καλησπέρα, γεια σας. Πώς είστε, είναι όλα έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι? Εντάξει, θα τα πούμε. Όπως ξέρετε από τις επισκέψεις που έχετε στη διεύθυνσή μας, εμείς ήμασταν το καλοκαίρι στη διεύθυνση και εργαζόμασταν για να έχουμε καλά αποτελέσματα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε συνεργασία και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Μπορούν να δούμε ορισμένα θέματα τα οποία, ας το πούμε έτσι, είναι θέματα αιχμής όσον αφορά την προετοιμασία της χρονιάς. Να ξεκινήσουμε από τις ελλείψεις, μάλλον από το έμψυχο υλικό, και να σας ρωτήσω, υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς? Ναι, θα σας πω από αυτό έτσι. Κοιτάξτε, υπήρχαν γύρω στους 100 εκπαιδευτικούς που λείπουν αυτή την περίοδο του καλοκαιριού που έχουμε βρει τα κενά και τα. Και ήδη χθες, την Παρασκευή μάλλον, έχουν κενωθεί ένας αριθμός αναπληρωτών και η εικόνα που έχουμε τη στιγμή αυτή, μπορώ να την περιγράψω, διορίστηκαν 46 αναπληρωτές, κυρίως όμως αφορούν κάποιες ειδικότητες συγκεκριμένες που είναι οι φιλόλογοι, η μαθηματική και η φυσική. Έχουμε λοιπόν καλύψει αυτά τα κενά στις ειδικότητες αυτές και εκεί που υπάρχουν κάποια κενά, και πιστεύω να έχουμε κάποια άλλη φάση διορισμού αναπληρωτών και θα καλυφθούν και αυτά, είναι στις ειδικότητες των κυρίως τις μεγάλες όπως τις λέμε εμείς, και αφορούν κυρίως την τεχνολογική εκπαίδευση και κάποιες ειδικότητες γύρω από τα καλλιτεχνικά, γύρω από τη μουσική. Συνήθως γίνεται έτσι κάθε χρόνο και έχουμε και επόμενη φάση αναπληρωτών. Αν ήθελα να κάνω έτσι μια γενική εκτίμηση, πιστεύω ότι είναι ικανοποιητική η κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό. Είναι ικανοποιητική, κύριε Γιαγάκη, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι γίνανε στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γίνανε μόλις 265 προσλήψεις. Ένας άνθρωπος τον ακούσει αυτόν τον αριθμό, δεν μπορεί παρά να το γύρει ερωτήματα. Δηλαδή, φαίνεται περίεργο, φαίνονται πολύ λίγες. Ενώ αρχικά είχαν προκηρυχθεί 1063, 1065. Γιατί τόσες λίγες οι προσλήψεις? Καλά, τώρα αυτά είναι θέματα που άπτονται γενικότερης πολιτικής που έχει σχέση, όπως κάθε φορά τα αναγάγουμε στην Τρόικα, έτσι, για το πόσοι πρέπει να προσληφθούν δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Αυτή είναι, εγώ αυτά που λέω είναι με πραγματικά δεδομένα, έτσι. Θα έχουν αντίκτυπο λοιπόν αυτές οι λίγες προσλήψεις εδώ στον Εύρο? Όσον αφορά το προσωπικό, βλέπω τα πράγματα ότι πάνε καλά, έτσι. Δεν ξέρω τώρα πότε θα έχουμε σε επόμενες φάσεις διορισμού των αναπληρωτών στις ειδικότητες που σας είπα. Επίσης υπάρχουν κάποια κενά τα οποία ακόμη δεν έχουν διορισμή και αναπληρωτών και αυτό γίνεται κάθε χρόνο χωριστά. Είναι στα σχολεία ειδικής αγωγής και στα τμήματα ένταξης που λειτουργούν σε κάθε σχολείο. Υπάρχουν ειδικά τμήματα για παιδιά που εξετάζονται προφορικά και εκεί ακόμη δεν έχουν προσληφθεί αναπληρωτές. Είναι καλή, θα την χαρακτήριζα την εικόνα. Τώρα, αν θέλετε να επιμείνω. Να σας ρωτήσω, κύριε Γιαγάκη, κτηριακά είμαστε έτοιμοι? Γιατί κτηριακά, στα προηγούμενα χρόνια είχαν προκύψει κάποια προβλήματα. Ναι, παρακαλώ, όσον αφορά το έμψυχο υλικό. Το έμψυχο υλικό. Δεν θα έλεγα ότι αυτά τα πράγματα, έτσι, θα έπρεπε να είχαν λήξει τον Ιούνιο, δηλαδή. Ξεκινώντας σε μια χώρα που έχει σωστή οργάνωση, θα έπρεπε να είχαν λυθεί τα ζητήματα του προσωπικού εδώ και πολύ καιρό. Αλλά αυτό, εγώ που το παρακολουθώ εδώ και πόσα χρόνια βρίσκομαι στην εκπαίδευση, είναι ένα ζήτημα δυστυχώς που δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν μπορέσαμε να το λύσουμε, ούτως ώστε να δίνουμε την βαρύτητα που αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος των σχολείων και της εκπαίδευσης, το παιδαγωγικό μέρος για τα παιδιά. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζητήματα τακτοποίησης του προσωπικού και θα δείτε τώρα ότι και από εσάς αυτές τις μέρες θα γίνει μια συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της παιδείας και μετά θα τα ξεχάσουμε και δεν θα ασχοληθούμε με το βασικότερο που είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης των νέων και το τι πολίτες παράγουμε, φτιάχνουμε εδώ στη χώρα μας, έτσι. Κύριε Γιαγάκη, για να μείνουμε στα ζητήματα του έμψυχου υλικού, τους καθηγητές, εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία στον χώρο, τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς, τους βλέπετε ικανοποιημένους? Είναι έτοιμοι δηλαδή να ξεκινήσουν δυναμικά τη νέα χρονιά?
Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα γενικό θέμα όσον αφορά αν εννοείται ότι με βάση την γενικότερη κατάσταση που υπάρχει και επηρεάζονται όλοι οι εργαζόμενοι από τα οικονομικά τους προβλήματα και από τα προβλήματα της, το που θα υπηρετήσουν και όλα αυτά, υπάρχει ένα γενικό κλίμα. Νομίζω όμως ειδικά οι εκπαιδευτικοί, νομίζω ότι ξεπερνάμε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι παρά τα αυτά, παρά τις δυσκολίες, είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στο σημαντικό έργο που έχουν να αναλάβουν με τα παιδιά. Είναι σίγουρο ότι τα παιδιά περιμένουν από μας, πρέπει να σταθούμε κοντά τους, να τους δώσουμε αυτά που πρέπει, ανεξαρτήτως αν εμείς προσωπικά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες ή όχι. Πάντως βλέπουμε ότι οι δάσκαλοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν εξαγγείλει απεργία. 12 του μηνός θα κάνουν απεργία. Στη δευτεροβάθμια ποιο είναι το κλίμα, κύριε Ζιαγάκη? Δεν έχω ακούσει ότι υπάρχει κάποια σχετική απόφαση, εν πάση περιπτώσει, συγκριτική, όπως είδαμε αυτό που συνέβη στους δασκάλους. Πάντα τα συνδικαλιστικά όργανα έχουν κάποια χρονοδιαγράμματα αυτή την περίοδο. Ενδεχομένως σε κάποια φάση και η ΟΛΜΕ, όπως λέμε, μπορεί να προβεί σε κάποιες έτσι, συνηθισμένες κινητοποιήσεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Τη στιγμή αυτή όμως δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει ανακοινωθεί. Για να επανέλθουμε τώρα στο προηγούμενο μας ερώτημα. Κτηριακά είμαστε έτοιμοι, κύριε Ζιαγάκη? Θα έλεγα ότι έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, αν δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Είναι τα οποία είναι? Είναι το γέλο Φερών, όπου το κτίριο του Γενικού Λυκείου των Φερών έχει βγει ακατάλληλο από την περσινή χρονιά. Και είχαμε ένα θέμα μεταστέγασης του σχολείου και πώς θα λειτουργήσει. Επιλέχθηκε μία λύση. Δεν είναι... Ο Δήμαρχος μας είχε τονίσει ότι είχε βρεθεί λύση για το Λύκειο Φερών. Σας ικανοποιεί εσάς, ναι, σαν εκπαιδευτικούς? Κοιτάξτε τώρα, όταν θέλουμε να λειτουργήσει ένα σχολείο μέσα σε ένα χώρο που δεν φτιάχνηκε για να είναι σχολείο, τα πράγματα τα είναι πάρα. Δεν έχει πρώτα-πρώτα την δομή και το παιδί βρίσκεται σε ένα χώρο που δεν έχει την ψυχολογία που έχει όταν βρίσκεται μέσα σε ένα σχολείο. Εν τω μεταξύ, ο χώρος αυτός είναι λίγο κατακαιρματισμένος, εν πάση περιπτώσει. Τα παιδιά δεν θα είναι όλα μαζί, θα υπάρξουν προβλήματα. Αλλά το ζητούμενο είναι αν και κατά πόσο με το πρόβλημα που είχαμε με το κτίριο του Λυκείου, έπρεπε να βρούμε μία λύση. Αν επελέγει η καλύτερη από όλες αυτές που υπήρχαν, τα έχουμε συζητήσει αυτά τα πράγματα. Τις αποφάσεις αυτές όσον αφορά τη λειτουργία του σχολείου τις λαμβάνουν ο Δήμος και έλαβε αυτή την απόφαση. Όσον αφορά τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης, τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης, τα οποία συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο όγκο, ναι, μαθηνό, το μεγαλύτερο εκεί αριθμό. Έχουμε ένα πρόβλημα κτηριακό. Τα γυμνάσια, υπάρχει μεγάλος αριθμός σε όλα τα γυμνάσια και τα πέντε γυμνάσια που έχουμε εδώ πέρα έχουν προβλήματα κτηρίου. Είναι πολυπληθή τα σχολεία των γυμνασίων της Αλεξανδρούπολης. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα ήταν καλό να δημιουργηθεί ένα νέο γυμνάσιο? Θα ήταν αναγκαίο μάλλον? Ναι. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη γυμνασίου οπωσδήποτε, τουλάχιστον ένα γυμνάσιο ακόμη, για να αποσυμφορηθούν, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε και τα τμήματα λίγο μικρότερα, γιατί αναγκαζόμαστε τώρα να έχουμε μεγάλο αριθμό μαθητών μέσα σε κάθε τμήμα. Και αυτό είναι όμως γενικά τώρα το λέω, ότι η εικόνα και σε αυτό το τομέα των αριθμού των μαθητών ανά τμήμα είναι πολύ ικανοποιητικός. Εκτός αυτών των παραδειγμάτων που αναφέραμε των γυμνασίων που γίνεται για λόγους ανάγκης, λόγου κτηριακού δηλαδή. Κύριε Ζιαγάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Εφόσον σας έχω μαζί μου, θα την κάνω αυτή την ερώτηση. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο, εντάξει, βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια τα οικονομικά δεδομένα είναι πιο στενά, όμως και τα προηγούμενα που υπήρχε μια πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση, βλέπουμε ότι το μπάτζετ για την παιδεία ήταν πάρα πολύ μικρό. Και είναι πολύ μικρό. Δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είχαν δοθεί και να δίνονται κάθε χρόνο περισσότερα χρήματα στην παιδεία? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό περισσότερο, έτσι, που αφορά γενικά τη χώρα μας. Επειδή ακούμε πάρα πολλά ότι οι πάντες δίνουν μεγάλη βαρύτητα στα προγράμματά τους, είτε αυτοί είναι τα πολιτικά κόμματα είτε είναι οι κυβερνήσεις, και λένε ότι η προτεραιότητα για τη χώρα αυτή έχει η παιδεία, και όλοι το καταλαβαίνουμε, όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Μήπως είναι στα λόγια αυτή η προτεραιότητα? Τα αποτελέσματα δεν τα έχουμε δει, τουλάχιστον εγώ, για πάρα πολλά χρόνια.
Να δώσω όμως και μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα του πού πάει η εκπαίδευσή μας, έτσι. Για να αν δεχθούμε ότι πράγματι σήμερα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, για μένα από εκεί και πέρα ότι αυτό πρέπει να αναπληρώνεται με άλλα μέσα τα οποία μπορεί να διαθέτει μια χώρα, μια κοινωνία, οι άνθρωποι της, έτσι. Θα πρέπει όλοι μας, κατά την άποψη τη δική μας, κατά τη δική μου, και οι φορείς που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση, να καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να πληρώσουμε αυτό που λέμε ότι οφείλεται σε χρήματα και τα λοιπά, έτσι. Και αυτό είναι η εργασία, η προσπάθεια, και είμαι αντίθετος με αυτούς που προτείνουν και στους μαθητές τις εύκολες λύσεις. Τους μαθητές πρέπει να τους συνηθίσουμε και να τους πούμε ότι η ζωή είναι δύσκολη, έχει προβλήματα. Για να πετύχουμε οτιδήποτε στη ζωή μας χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται προσπάθεια, και τότε μόνο θα πετυχαίνουμε στους στόχους. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Δεν ξέρω αν σας έδωσα με αυτή την περιγραφή. Θέλω να πω δηλαδή, σε δύσκολες συγκυρίες πρέπει αυτά να αναπληρώνονται με άλλες δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι. Είτε είναι οι εκπαιδευτικοί, είτε είναι οι μαθητές, είτε είναι και το θέμα σήμερα, το ζητούμενο στην εκπαίδευση, δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος. Είναι το σχολείο μας προσανατολισμένο σε μια κατεύθυνση, κυρίως οι μαθητές περιμένουν να πάρουν ένα πολιτήριο και μόνο για να μπορέσουν να σπουδάσουν και να καταλήξουν σε ένα πτυχίο. Το σχολείο πρέπει, πέρα από αυτήν την υποχρέωση που έχει να δίνει γνώση στους μαθητές, να δίνει τα πολιτήρια και τα πτυχία, θα πρέπει να δώσει βαρύτητα και στην αγωγή των παιδιών. Το σχολείο έχει υποχρέωση να βγάζει πολίτες οι οποίοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους όποιες δυσκολίες και να έχουν, να γίνουν δηλαδή σωστοί πολίτες. Και μακάρι αυτό να συνεχίσει να γίνεται. Κύριε Ζιαγάκη, με αυτή την ευχή που είναι και ευχή όλων μας, να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.